Μόλις παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, το τρέιλερ της παράστασης «Οι νεράιδες του Πόντου» που έρχεται τη Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ποντίων Φθιώτιδας και έχουμε μαζί μας τον κύριο Προβατίδη, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Είναι επίσης μαζί μας η κυρία Κόκοτα, γραμματέας της Ένωσης. Καλησπέρα και σε εσάς. Για να πούμε δύο λόγια για αυτή την παράσταση που έρχεται την Δευτέρα για μία και μόνο φορά, έτσι. 26 του μηνός, 9 ώρα το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Και έχει να κάνει με την γενοκτονία του Πόντου. Των Ποντίων και κάποιες ιστορίες που εξελίσσονται πριν και μετά. Για να, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στο σταθμό σας. Να πω έτσι δύο παροιμίες για να δώσω το στίγμα του συλλόγου μας, της Ένωσης Ποντίων Φθιώτιδος. Η πρώτη είναι αυτή που λέει ότι για να μπορέσεις να πας μπροστά, πάντα θα πρέπει να ξέρεις τι έχεις από πίσω σου. Και η δεύτερη είναι αυτή που λέει για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Εδώ τώρα έχουμε κάνει μια διόρθωση, γιατί ως φρέσκο Δέλτα Σίγμα είναι είμαστε εμείς, ας το πούμε, ναι. Λοιπόν, ναι, και υπερδραστηροί. Έτσι ακριβώς. Έχετε αναλάβει με πολύ μεγάλη όρεξη και συνεχίζεται το σπουδαίο έργο. Από το 1986, έτσι, που ξεκίνησε η Ένωση Ποντίων. Οι ιδέες έχουμε συνέχεια, δόξα τω Θεώ, έρχονται συνέχεια καινούργια πράγματα. Δηλαδή, έχουμε στο μυαλό μας πολλά πράγματα και όλο το ΔΣ και η παρέα που έχουμε κάνει, η ωραία αυτή οικογένεια. Οπότε όλο αυτό, τώρα και η συγκεκριμένη παράσταση, είναι στο πλαίσιο των δράσεων της Ένωσης. Ένωση Ποντίων Φθιώτιδας, ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Παμπουκίδου, που είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Νεράιδες του Πόντου», είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι την παράσταση την ανεβάζει η θεατρική ομάδα «Μελωδία» και βασίζεται στο βιβλίο σας, σε ιστορίες που έχετε γράψει, οι οποίες είναι αληθινές, έτσι. Αφορούν πραγματικά γεγονότα. Είναι αφηγήσεις. Μάλιστα. Το ιστορείο, το ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα που έγραψα πριν κάποια χρόνια, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Φυγή. Με αφορμή τα όσα ήθελα να γράψω, να πω όλα αυτά τα χρόνια, στα παιδιά μου και στους μαθητές μου, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός. Οπότε ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο για να αφήσω ένα μικρό λιθαράκι, να αφήσω το στίγμα μου ως μητέρας και εκπαιδευτικού σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται ποντιακή ιστορία και εξέλιξη του χώρου. Τα παιδιά μας δικαιούνται να μάθουν, γιατί δυστυχώς δεν μαθαίνουμε στο σχολείο όλη την ελληνική ιστορία και ιδιαίτερα αυτό το ηρωικό κομμάτι των προγόνων μας. Και λέω ηρωικό γιατί πρόκειται για ανθρώπους που θυσιάστηκαν επειδή ήταν Έλληνες στην καταγωγή και χριστιανοί στο θρήσκευμα. Δυστυχώς την ιστορία αυτή, όπως προείπα, δεν την μαθαίνουμε στο σχολείο. Υπάρχουν κάποια ψήγματά της στο βιβλίο της Τρίτης Λυκείου, αλλά είναι μονίμως εκτός ύλης. Δυστυχώς. Οπότε θεώρησα έτσι προσωπικό μου χρέος να μιλήσω μέσα από τον τρόπο μου, που ήταν η γραφή, στα παιδιά μας. Και πολύ καλά κάνατε. Αυτό έρχεται, λοιπόν, μετουσιώθηκε σε θεατρική παράσταση. Η οποία αποδίδεται με ικανοποιητικό τρόπο. Πώς την σχολιάσατε την παράσταση? Η αλήθεια είναι ότι ανέλαβα η ίδια και το συγγραφικό κομμάτι, το θεατρικό της πρόζας. Και το σκηνοθετικό. Κατά το ίμιση, γιατί είχαμε και την κυρία Θεόνη Κοσμά στη σκηνοθεσία, η οποία είναι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τη μουσική επιμέλεια την έχει ο Θοδωρής Κοτίδης. Οι μουσικές διέπουν όλη την Ελλάδα. Έχουμε έτσι μια εξωστρέφεια ως προς αυτό. Τα κείμενά μας, τα οποία είναι συγκλονιστικά, είναι στη νέα ελληνική γραμμένα, με κάποια ελάχιστα χωρικά για να προσομοιάζουν λίγο της αρχαίας τραγωδίας, στην ποντιακή. Τα τραγούδια μας
είναι από όλη την Ελλάδα και έχουμε πολλά μουσικά όργανα επισκηνής. Έχουμε επίσης... λοιπόν ξεριζώθηκαν και εγκαταστάθηκαν σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορα ακριβώς, σημεία διασκορπιστικά. Ακριβώς, γιατί αφορά η ιστορία αυτή όλων των Ελληνισμών. Οι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα και διασκορπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και έτσι μέσα από αυτό είχα και εγώ τη τύχη πέρσι για λόγους της υπηρεσίας να έρθω στα μέρη σας. Και ομολογώ έτσι ότι έκανα δεσμούς φιλίας με τα παιδιά, τους φίλους από την Ένωση Ποντίων Φιότιδας. Αγαπήσαμε μέσα σε ένα χρόνο τη Λαμία, θέλω να σας πω. Λοιπόν, και έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούμε και ως προς αυτό το κομμάτι. Οπότε σας καλούμε έτσι όλοι μαζί να απολαύσετε αυτή την αλήθεια μας. Mm-hmm. Τη Δευτέρα, όπως είπαμε, το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, μία παράσταση που εκφράζει πόνο, αλλά φαντάζομαι στο τέλος, γιατί μέσα από τον πόνο γεννιέται και η ελπίδα, οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν τα πάντα, αλλά στο τέλος ήρθαν στην Ελλάδα, έφτιαξαν μια καινούργια ζωή, αγκαλιάστηκαν από τους Έλληνες. Φαντάζομαι βγαίνει και αυτή η ελπίδα στο τέλος και από το βιβλίο σας και από την παράσταση. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το μαγικό στοιχείο, το παραμυθικό στοιχείο, έρχονται να συμπληρώσουν και οι νεράιδες. Mm-hmm. Οι οποίες λειτουργούν λυτρωτικά, καθαρτικά, στο μυαλό και στην ψυχή της ηρωίδας μας. Ναι. Και συμμετέχουν στην ελπίδα, στην αναγέννηση της ελπίδας και στην ψυχή της και αργότερα στην πραγματικότητα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα σας περιμένουμε τη Δευτέρα στις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και λίγο στις δράσεις, κυρία Κόκοτα, της Ένωσης Ποντίων Φιότιδας. Όλη τη χρονιά, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές δράσεις και εντός και εκτός Λαμίας. Mm-hmm. Και χορευτικά έχουμε χορέψει σε διάφορες περιοχές. Φέτος ήμασταν και στην Ικαρία το καλοκαίρι, mm-hmm. αλλά και στη Μακρακόμη εδώ κοντά, στο νησί στις Ράχες mm-hmm. Και αλλού. Όπως και... έχουμε δράσεις, παραδείγματος χάρη, πλησιάζει το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ποντιακής Διαλέκτου που θα γίνει στη Φλόρινα. Εκεί θα εκπροσωπηθούμε, θα είμαστε εκεί. Mm-hmm. Θα συμμετέχουμε στα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ. Σαν προσφυγικό αυτό σωματείο. Πώς προκύπτει, σαν προσφυγικό σωματείο, ναι. Είστε προσκεκλημένοι. Είμαστε προσκεκλημένοι, ναι, μέσω της Ποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Οπότε θα είμαστε εκεί, θα εκπροσωπήσουμε τη Λαμία και την Ένωση Ποντίων Φθιότιδας. Τι άλλο, πλησιάζει και το 16ο Ποντιακό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ναι. Μεγάλο γεγονός κάθε χρόνο, μόνο τα δύο τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να γίνει λόγω της κατάστασης. Και γενικά, εκδηλώσεις κάνουμε. Το Μάιο κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση, ήσασταν mm-hmm. εκεί. Mm-hmm. Και εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους... Είμαστε πάντα δίπλα στην πάντα. Ένωση Ποντίων Φθιότιδας, γιατί ο ίμνηστος πρόεδρός μας, Βασίλης Χειμωνίδης, Πόντιος, αγάπησε τη Λαμία, αγάπησε το Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, τους ανθρώπους, αλλά και την Ένωση Ποντίων Φθιότιδας. Δημιούργησε και τη Χειμωνίδη. Και συνεχίζει και η κυρία Νίκη Χειμωνίδη, η πρόεδρός μας. Έτσι ακριβώς. Και αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας στηρίζει. Η εκδήλωση και το Μάιο ήταν γεμάτος ο κόσμος και όχι μόνο. Ευχαριστούμε επειδή ήταν γεμάτο, αλλά υπήρχε και αυτή η συγκίνηση. Δηλαδή, ο κόσμος μέσα από τα μάτια μας είδε. Ένιωσε αυτά που θέλαμε να πούμε. Αυτό που νιώσαμε. Και αυτό είναι μαγεία, είναι ανεκτήμητο. Και ευχαριστούμε όσους μας βοηθούν και μπορούμε να καταφέρνουμε να δείχνουμε την παράδοσή μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας. Παραμένετε ενωμένοι, έτσι, είστε παντού, μια μικρή οικογένεια που θέλει να μεγαλώσει και μάλλον μεγαλώνει. Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το θετικό. Μετά την COVID εποχή, ας το πούμε, μετά την COVID εποχή, νομίζω ότι προχωράμε πάρα πολύ σωστά, με σταθερά βήματα σίγουρα, αλλά έχουμε πάρα πολλά αισιόδοξα μηνύματα. Λαμβάνουμε δηλαδή από τον κόσμο αισιόδοξα μηνύματα. Και είναι μεγάλη βοήθεια για μας να συνεχίσουμε. Και είστε βεβαίως μία οικογένεια, η Πόντι, εδώ στην Φθιότιδα, που θέλετε την στήριξη όλων μας και όλοι ακριβώς. Πρέπει να βρεθούμε ακριβώς, δίπλα σας σε αυτή την παράσταση, γιατί όπως είπατε και πιο πριν,
Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε τις ρίζες μας, την ιστορία μας, τις παραδόσεις, σημαντικό τα πόσα πέρασε αυτός κυρία ο λαός. Χιλονίδου και το κανάλι σας, έτσι, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Είμαστε πάντα μαζί σας και σε αυτή την πρωτοβουλία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, να επαναλάβουμε λοιπόν και να πούμε το βασικό ότι είναι ελεύθερη είσοδος. Ελεύθερη είσοδος, ναι, ναι. Βέβαια. Ελεύθερη είσοδος για το βράδυ της Δευτέρας στις 9. Στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Σε συνεργασία με το Δήμο Λαμπιέων. Είναι ράιδες του πόντου. Δήμος Λαμίας, Στάρ Κεντρικής Ελλάδας και Ένωση Ποντίων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.